Το θρυλικό νοράτλας της επιχείρησης Νίκη 74 ζωντανεύει 44 χρόνια μετά την τραγωδία στον τύμβο της Μακεδονίτισσας μέσα από ένα ομοίωμά του που έφτασε το πρωί στην Κύπρο. Ως ελάχιστη απόδοση τιμής στους 30 Έλληνες αεροπόρους και καταδρομής που έχασαν τη ζωή τους όταν το μεταγωγικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από φύλια πυρά τα ξημερώματα της 22ης Ιουλίου του 1974, Ελλάδα και Κύπρος αποφάσισαν να μεταφέρουν στον τύμβο της Μακεδονίτισσας ομοίωμα του αεροσκάφους. Από συναρμολογημένο με τα περισσότερα του κομμάτια τοποθετημένα σε κουτιά, μεταφέρθηκε στον τύμβο με ρημουλκά οχήματα της Εθνικής Φρουράς και συνοδευόμενο από την στρατονομία. Το ομοίωμα μετέφερε από την Ελλάδα στο λιμάνι Λάρνακα στο αρματαγωγό πλοίο Χίος του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Στις 6 το πρωί παραλήφθηκε από τις κυπριακές αρχές. Το αεροσκάφος τύπου Νοράτλας έφτασε στον τύμβο της Μακεδονίτισσας λίγο πριν τις 11 το πρωί. Όπως βλέπετε πίσω μου, μέλη της ελληνικής αεροπορίας έπιασαν δουλειά για συναρμολόγησή του. Μια διαδικασία που υπολογίζεται να κρατήσει για 10 ημέρες. Το αεροσκάφος θα παρουσιαστεί στις 20 Ιουλίου σε μια ειδική τελετή για την μαύρη επέτειο. Το ομοίωμα θα εκτίθεται μετά την συναρμολόγησή του στο σημείο όπου συντρίμμια του μοιραίου αεροσκάφους βρέθηκαν θαμμένα και εκεί που πριν από περίπου 2 χρόνια εντοπιστήκαν λείψανα των πεσόντων του Νοράτλας. Η παρουσίαση του ομοιώματος θα γίνει από Έλληνες αξιωματικούς της πολεμικής αεροπορίας στην παρουσία των Υπουργών Άμυνας Κύπρου και Ελλάδας.